está por una fábula, la moto, va a subir. Se fue la cara, ¿cómo es eso, pera? Está por una fábula, ¿qué que va a tocar la cara? Está jugando, se va por una fábula. Έχεις κάνει σβαρτικά μέτρα, έχεις κάνει κάποια μάκα και οτρούς. Θα κάνω. Θα κάνεις δηλαδή. Πρόεδρε, για παίρνουμε τώρα εσύ. Από τις 6.30 ώρα το πρωί είχαν κλείσει τους δρόμους οι αστυνομικοί και δεν αφήνανε κάποιο μέσο να περάσει προς τα πάνω. Από τη στιγμή άρχισα να κινητοποιώ τον κόσμο και να έρθει εδώ ο κόσμος για να δούμε την κατάσταση. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω έρθει με τα πόδια από μέσα από ποταμούς και χωράφι για να δω την κατάσταση. Οι πασάλοι ήταν καταπατημένοι, αφού είχε οριοθετηθεί το χωράφι. Πότε μπήκαν οι πασάλοι. Οι πασάλοι έχουν μπει τώρα 15 μέρες. Ήταν για όλα τα χωράφια. Ο άνθρωπος έβαλε τους πασάλους. Έβαλε γιατί είχαν πάρει το χωράφι του το δρόμο τώρα ένα μήνα. Δρόμο και πηγαίνανε στα χωράφια. Αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 3 κοντέινερ μέσα και ένα τέταρτο το οποίο ζητάνε να το περάσουν μέσα για να σταματήσουν μέχρι εδώ. Για να μέχρι και αύριο μεθαύριο που θα οριοθετηθούν τα στοιχεία του χωραφιού. Κοιτάξτε να δείτε, χθες που πήγαμε στο πρωτοδικείο, είχαμε από την εκπρόσωπο του δημοσίου ότι μέχρι την Παρασκευή που θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα δεν θα συνεχίσουν οι εργασίες. Δυστυχώς για άλλη μια φορά μας κορύδευσε. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 5-5.30 ώρες, πήρε είδηση ο πρόεδρος ότι έρχονται τα κοντέινερ. Φωνάξαμε στο χωρίο, ήρθαμε εδώ για μια διαμαρτυρία. Ήρθαν οι αντιδημάρχοι και εγώ προσωπικά μαζί. Κάναμε μια συζήτηση με τον αντισαγγελέα και με τον διευθυντή της αστυνομίας. Δεχτήκανε αυτά που τους είπαμε, ότι ο δρόμος είναι ιδιωτικός και δεν μπορούν να περάσουν τα οχήματα. Και συμφωνήσαμε να φύγει ο Γερανός και το κοντέρ να πάει πίσω και την Παρασκευή βλέπαμε τι γίνεται με το δρόμο και τι απόφαση θα βγει.